Καλησπέρα σας. Σιδερής Λευτέρης. Λέγομαι από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων Περιστερίου. Είμαι εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Παρέμβασης Γονέων Περιστερίου. Θα συμφωνήσουμε όλοι, συμφωνούμε όλοι ήδη, αλλά το ξέρουμε και στην καθημερινότητά μας, ότι η υγειονομική κρίση δεν ήρθε ξαφνικά σε έναν όμορφο παράδεισο τόσο της υγείας όσο και της παιδείας. Ήρθε όταν ήδη τα σχολεία στο Περιστέρι, δεν θα σας πω για τα γενικότερα, τα είπατε πάρα πολύ αναλυτικά και πολύ περιεκτικά. Το Περιστέρι ακολουθεί τον ίδιο δρόμο που ακολουθεί η υπόλοιπη Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι και αλλιώς, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα χειρότερα. Η υγειονομική κρίση ήρθε σε ήδη κατεστραμμένα κτίρια, με πλημελή συντήρηση, κυρίως για τα μάτια του κόσμου, αυτό που λέμε δηλαδή, τεράστια κονδύλια που ήρθαν από ΕΣΠΑ για τη διαμόρφωση του εξωτερικού της όψεως του κτηρίου. Υπάρχει σχολείο που δαπανήθηκαν 400.000 ευρώ μόνο για να βαφτεί η όψη και να αλλάχτουν κάποια πλακάκια σε μια πιλωτή. Το ίδιο σχολείο δεν επισκεύασε, ας πούμε, ποτέ τα ηλεκτρολογικά, τις τουαλέτες, τη θέρμανση. Ερχόμαστε σήμερα σε μια τεράστια υγειονομική κρίση που το τεράστια το κάνει το κατεστραμμένο σύστημα υγείας, η ανεπάρκεια, η απουσία του συστήματος υγείας. Αν είχαμε όλα αυτά που περιγράφουμε, που περιγράψατε προηγουμένως, θα ήταν πολύ πιο αντιμετωπίσιμη η κατάσταση, όπως και μόνοι τους οι κυβερνώντες το λένε με εκθέσεις που μια τις κρύβουν, μια τις χάνουν και αναγκάζουν κάποια στιγμή να τις εμφανίσουν. Τα σχολεία λοιπόν αυτή τη στιγμή με ανοιχτά παράθυρα, σαφώς και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν έχουν θέρμανση. Θέρμανση βέβαια δεν είχαν και πριν 3 χρόνια, όταν τα κονδύλια που δίνανε ήταν τέτοια που επιτρέπανε το πολύ 2 με 2,5 ώρες λειτουργία, είτε με πετρέλαιο είτε με φυσικό αέριο, των θερμάνσεων. Το τοπικό κράτος, γιατί δεν μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά για προέκταση του κράτους, τοπικό κράτος, ας πούμε εδώ, με την ευκολία που στην κρίση την οικονομική έδωσε τα αποθεματικά του, με την αντίστοιχη φιδό ζητάει, απαιτεί προσωπικό. Μας λένε διαρκώς ότι δεν μπορούν να κάνουν προσλήψεις καθαριστριών, δεν το επιτρέπει ο νόμος. Μας είπαν ότι φέτος θα πάρουν από τους ωφελούμενους του ΑΕΛ. Ζητήσανε 40, αν δεν κάνω λάθος. Όταν τους ρωτήσαμε για ποιο λόγο δεν ζητάγατε περισσότερους, αφού εκεί δεν υπάρχει ο περιορισμός της πρόσληψης, μπορείς να πάρεις ωφελούμενους περισσότερους, είσαι ένας δήμος με πολλούς κατοίκους, που βάλουν στην καθαριότητα. Φτάνουνε. Η απάντηση ήταν με αυτόν τον επιστημονικό όρο, μας φτάνουνε. Η μόνη αλλαγή που έγινε την πρώτη χρονιά ήταν ο ίδιος αριθμός καθαριστριών, 117, και το μόνο που κάνανε ήταν να αλλάξουν τις συμβασιούχες και τις τετράωρες και να τις πάνε εξάωρες. Παρουσιάζανε, ας πούμε, διαρκώς ψευδή στοιχεία και μέχρι σήμερα, 2,5 χρόνια μετά, ακόμα δεν μας έχουν δώσει την επίσημη κατάσταση των καθαριστριών, επικαλούμενοι προσωπικά δεδομένα. Με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, αντιμετωπίζουν το σύνολο της κατάστασης στην εκπαίδευση και τα αντιπλημμυρικά στους δρόμους κτλ. Κλιματική αλλαγή, κλιματική αλλαγή. Σταματήσαμε να πίνουμε το βραβέ με το καμερλαμάκι, αλλά ένα αντιπλημμυρικό στην οδό Κύπρου, ας πούμε, που ξεκινώντας από πάνω, φτάνοντας μέχρι τον Άγιο Αντώνη, περνάει από 4 σχολεία και εμπλέκεται στις τρεις φωνικότερες πλημμύρες των τελευταίων χρόνων, του 31, του 33 και του 61, ένα αντιπλημμυρικό από την αρχή της μέχρι και τη μέση της δεν υπάρχει. Ποια είναι η λύση? Το Περιστέρι έχει την εμπειρία. Έχει την εμπειρία από την αναστολή των σχονεύσεων του 12. Έχει την εμπειρία από την είσοδο των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία. Έχουμε την εμπειρία και σε αυτή εδώ την αίθουσα από τα σεμινάρια που κάνανε για τη μετατροπή των διευθυντών σε οικονομικούς διευθυντές των σχολείων με τον κύριο Μπουραντά, πώς το διακόψαμε. Για μένα η λύση είναι ένας διαρκής αγώνας, ενωτικός με την έννοια του συνόλου των κομματιών του λαού υγειονομική,
Δεν πρέπει να μείνουν μόνοι τους. Πρέπει να στηρίξουμε τον αγώνα τους, γιατί είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Ευχαριστώ.